πώς να πάρουμε όσο το δυνατόν λιγότερα κιλά τα Χριστούγεννα. Γιατί όσο και να προσέξεις, όλο και κάτι τσιμπάς. Είναι αλήθεια αυτό και συγκεκριμένα τα Χριστούγεννα έχει καταγραφεί μια μέση πρόσληψη βάρους 2-4 κιλά, που είναι πάρα πολύ μεγάλη σε τόσο μικροχρονικό διάστημα. Το βασικό πρόβλημα τα Χριστούγεννα ξεκινάει από τα πολλά γλυκά. Είναι ένα πολύ βασικό πρόβλημα. Παντού υπάρχουν γλυκά, παντού υπάρχουν κεράσματα, εκτός από τα παραδοσιακά μέλο, μακάρονα, κουραμπιέδες και δίπλες. Υπάρχουν πολλά τραπέζια που προσφέρονται γλυκά μετά το φαγητό. Υπάρχουν πολλά σοκολατοειδή και παντού, σε φούρνους, σε σπίτια, υπάρχουν μεγάλες πιατέλες με πολλά γλυκά. Φταίει και η ψυχολογία που είμαστε λίγο πιο ανάλαφη ψυχολογία. Δεν είμαστε τόσο στην τσίτα. Δεν ξέρω αν φταίει η ψυχολογία που είμαστε πιο ανάλαφροι ή αν φταίει γενικότερα το κλίμα των ημερών που είμαστε και πιο επιβαρημένοι. Ίσως φταίνε και τα δύο. Είτε είσαι ανάλαφρος είτε είσαι επιβαρημένος, η ευκαιρία για γλυκό είναι πάντα εύκολη, πρόσκαιρη και χρήσιμη. Οπότε καλό είναι να μεριμνήσουμε λίγο κάποια πραγματάκια, κάποια απλά... Τρίκ θα πούμε. Τρίκ, μπράβο, κάποια απλά τρίκ, ώστε να μπορέσουμε να γλιτώσουμε το μεγάλο φόρτο θερμίδων. Καταρχήν τα γλυκά μπορεί να είναι μοιρασμένα σε μικρές μπουκίτσες, μικρά κομμάτια. Το μέγεθος είναι ένα πάρα πολύ βασικό πράγμα, το μέγεθος της μερίδας που πρέπει πάντα να το έχουμε στο μυαλό μας. Το δεύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιούμε κάποιους εύκολους τρόπους και κάποιες εύκολες επιλογές για να μην επιβαρύνουμε πολύ τα γλυκά μας σε θερμίδες. Η στέβια είναι ένα καινούριο προϊόν, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε στη μαγειρική και πολλές φορές βοηθάει να ελαφρύνουμε τη ζάχαρη από τα γλυκά μας. Επίσης, υπάρχουν γλυκά που έχουν πολύ λιγότερες θερμίδες και πολύ λιγότερα λιπαρά από κάποια άλλα. Για παράδειγμα, το κανταΐφι έχει το 1/3 των θερμίδων από τον μπακλαβά και είναι και τα δύο σιροπιαστά γλυκά ταψιού. Η γαλατόπιτα έχει το 1/3 των θερμίδων από το γαλακτομπούρικο. Το μελομακάρονο και ο κουραμπιές έχουν παρόμοιες θερμίδες, όμως το μελομακάρονο υπερέχει σε θρεπτική αξία. Καλό δηλαδή είναι να το προτιμούμε σε σχέση με το κουραμπιέ, παρόλο που οι θερμίδες τους είναι περίπου οι ίδιες. Γλυκό σπιτιού εναντίον γλυκό που παίρνουμε από το αγορασμένο. Το γλυκό σπιτιού θα είναι σαφέστατα καλύτερης ποιότητας. Δεν θα έχουν όμως μεγάλη διαφορά σε θερμίδες, εκτός αν εμείς το προνοήσουμε, δηλαδή αν εμείς κρατήσουμε τη ζάχαρη και το λάδι ή το βούτυρο, που πιστέψτε με, αν το κάνουμε σε ένα βαθμό το 1/3 της συνταγής να κρατηθεί και να μην μπει, δεν θα έχει πολύ μεγάλη διαφορά στο αποτέλεσμα. Και εκεί αξίζει τον κόπο, είναι μια πολύ καλή σκέψη, να φτιάξουμε τα γλυκά μας με λιγότερη ζάχαρη και λιγότερα λιπαρά. Όσον αφορά το φαγητό. Όσον αφορά τα τραπέζια, αυτό είναι ο δεύτερος Γολγοθάς. Είναι πολλά μαζεμένα, πολλά τα κεράσματα, πολλές οι γιορτές, ακόμα και το διάστημα πριν τις γιορτές, πριν τα Χριστούγεννα και μέχρι και μετά των Φώτων και του Αγιανιού, είναι πολλές μαζεμένες γιορτές. Εκεί τα πράγματα πρέπει να σκεφτούμε πάλι με άξονα την ποσότητα, μικρή ποσότητα στο πιάτο, ώστε να τα δοκιμάσουμε όλα, και όχι μαζεμένα τραπέζια. Δηλαδή, αν έχουμε δύο τραπέζια μαζεμένα την ίδια μέρα, το ένα από τα δύο να είναι πιο ελαφρύ, να είναι περισσότερο σαλάτα και ψητό.